Σχεδόν μηδενικέ είναι οι κρατήσει στα ξενοδοχεία του βορείου του Εύρου για τι ημέρε του Πάσχα. Ενώ η αγορά παραδοσιακά τι ημέρε αυτέ κινείται, οι ξενοδόχοι δεν ελπίζουν σε αυξημένε κρατήσει. Σε πολλέ περιπτώσει, μάλιστα, τα δωμάτια των ξενοδοχείων που είναι διαθέσιμα είναι περισσότερα από άλλε μέρε του χρόνου, καθώ μειώνονται ακόμη και οι πολιτέ, οι οποίοι επισκέπτονται την Ορεστιάδα και το Διδημότυχο. Είναι πολύ πεσμένη κίνηση την εορταστική περίοδο του Πάσχα. Είναι ακριβώ το ανάποδο από την υπόλοιπη χρονιά. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει τουριστικό ενδιαφέρον για την περιοχή. Στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε κρατήσει από μεμονωμένους πελάτες, οι οποίοι έρχονταν για διάφορους λόγους. Τώρα πλέον όμως περνώντας τα χρόνια έχει δημιουργηθεί και αυτή η κρίση οικονομική και έχουν κοπεί και από τους μεμονωμένους πελάτες οι κρατήσεις και έχουμε φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι μηδενικές. Ο τουρισμό στην περιοχή είναι σχεδόν άγνωστη λέξη. Οι οργανωμένε εκδρομέ δεν υπάρχουν και οι μεμονωμένοι επισκέπτε είναι ελάχιστοι. Οι οικονομικέ επιπτώσει είναι μεγάλε όχι μόνο για τα ξενοδοχεία, αλλά για πολλού τομεί τη αγορά, όπω για παράδειγμα τη εστίαση. λίγοι που έρχονται, γιατί έρχονται. Είναι συνήθω κάποιοι συγγενεί από στρατιώτε ή από στρατιωτικού κτλ. που είναι ε, απειροελάχιστα τα νούμερα. Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αν θεωρήσουμε ότι αύριο έρχονται τρία λεωφορεία, τέσσερα λεωφορεία, 200 άτομα μπορεί η οριστεία να, τα... να τα καλύψει. Ναι, Mm -hmm. Μπορεί να τα καλύψει. Ε, βέβαια, αρκεί να υπάρχει οργάνωση από όλα τα ξενοδοχεία και να υπάρχουν και σωστέ ε, παροχέ. Οι τιμέ στα ξενοδοχεία δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμω δεν είναι αρκετό για να προκαλέσει επισκέπτε. Ανασταλτικά, λειτουργεί και η απόσταση του βόρειου τμήματο του Εύρου από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Λόγω του ότι ζούμε σε μια περιοχή όπου ο χειμώνα είναι αρκετά βαρύ, δεν έχουμε μεγάλη σεζόν με κίνηση. Υπάρχει ένα θέμα στο κατά πόσο μπορούμε να κατεβάσουμε τις τιμές. Ένα είναι το σίγουρο όμω ότι οι τιμές που υπάρχουν ακόμα και σήμερα, ναι μεν έχουν μία μείωση ελαφριά, αλλά ένα, αυτό που θέλω να δώσω να καταλάβετε είναι ότι εδώ και 10 χρόνια κινούμαστε στις ίδιες τιμές. Ναι μεν δεν έχουν πέσει, αλλά δεν έχουν ανέβει κιόλας. Αυτό πάντως που τονίζουν οι ξενοδόχοι είναι ότι πρέπει να αναζητηθούν και να βρεθούν τρόποι ώστε να προβληθούν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα του βορείου του Εύρου, τα οποία δεν υστερούν σε σχέση με τα αντίστοιχα τουριστικών προορισμών. Επιλογές, επιλογέ, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμο έχει πάρα πολλέ εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν διαφημίζονται. Το πρόβλημα είναι ότι δεν λειτουργούν. Και σύν αυτό έρχεται και η οικονομική κρίση σήμερα και επιβαρύνει αυτή την κατάσταση. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο σημείο αναφορά στην περιοχή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα τουριστικό ενδιαφέρον γύρω από αυτό. Και είναι και ευκαιρία να το ψάξουμε να δημιουργήσουμε κάτι, να το διαφημίσουμε και να προσελκύσουμε κόσμο μέσω αυτού. Διαφορετικά, οι περισσότεροι είναι να κινούνται προ Αλεξανδρούπολη και προ πιο νότια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και δυστυχώ μπορούμε να κρατήσουμε κάποιου τουρίστε, οι οποίοι απλά μα έχουν σαν πέρασμα. Δεν διαμένουν στην περιοχή.